Αγαπητές, αγαπητοί φίλοι του εκκλησιαστικού τηλεοπτικού σταθμού 4Ε, αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Πάθη και θεραπεία». Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ανθρώπους που φροντίζουν να βγαίνει στον αέρα αυτή η εκπομπή και να μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας δίνει τέτοιες δυνατότητες. Οι Άγιοι Πατέρες θα ζήλευαν αυτές τις δυνατότητες που έχει η εποχή μας. Διότι θυμάμαι χαρακτηριστικά, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Λαχταράω να ανέβω ψηλά σε ένα βουνό και από εκεί να κηρύξω για το Χριστό και να μ' ακούσει όλη η οικουμένη». Αλλά αυτό το πράγμα δεν μπορούσε ο Άγιος να το πετύχει. Το πέτυχε όμως στις μέρες μας ο Θεός, διότι μας δίνει τη δυνατότητα μέσα, χρησιμοποιώντας τα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας, να μεταφέρουμε το Λόγο του Θεού σε κάθε σπίτι, σε κάθε τόπο που υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να τον ακούσουν. Ευχαριστούμε λοιπόν και δοξάζουμε το Θεό γι' αυτό. Στην εκπομπή μας ασχολούμαστε με τη θεραπεία του ανθρώπου, έτσι όπως το αρτιότατο και τελειότατο θεραπευτικό σύστημα της ορθόδοξης εμπειρίας και ασκητικής γνωρίζει. Η Εκκλησία μας 2000 χρόνια τώρα ασχολείται με τον άνθρωπο και οι Άγιοι Πατέρες έχουν μέσα από την εμπειρία τους συστηματοποιήσει σε ένα άριστο σύστημα θεραπευτικής όλη τη διδασκαλία και την εμπειρία της Εκκλησίας μας και μας την έχουν παραδώσει. Και πλέον μπορούμε στις μέρες μας να μιλάμε για ορθόδοξη ψυχοθεραπεία ή για θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων. Ο καθηγητής πατρολογίας στη Γαλλία, ο κύριος Jean-Claude Larcet, έγραψε ένα δίτομο έργο ακριβώς με αυτόν τον τίτλο, «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων», και συνόψισε εκεί όλη τη διδασκαλία των πατέρων. Κατά κύριο λόγο αυτό το έργο ακολουθούμε, αυτό το κείμενο ακολουθούμε στις εκπομπές μας, αλλά βέβαια όχι μόνο αυτό. Παίρνουμε ιδέες τις οποίες εμείς αναπτύσσουμε με το δικό μας τρόπο. Είπαμε λοιπόν στις προηγούμενες εκπομπές ότι υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις έτσι ώστε ο άνθρωπος να φτάσει τελικά να θεραπευτεί από τις συνέπειες που έχει επιφέρει πάνω του η πτώση και η αμαρτία, από την αιχμαλωσία του στη φθορά και στο θάνατο. Υπάρχουν κάποιες γενικές προϋποθέσεις και υπάρχουν και κάποιες ειδικές προϋποθέσεις τις οποίες ο κάθε άνθρωπος πρέπει μόνος του να αποκτήσει, να εκφράσει για να μπορέσει να θεραπευτεί. Και είπαμε ότι η βασική προϋπόθεση είναι ο άρρωστος να θέλει να γίνει καλά. Ο αμαρτωλός να θέλει να σταματήσει να αμαρτάνει. Ο άνθρωπος, ο πνευματικά ασθενής, να αναζητήσει τη θεραπεία του. Δεν αρκεί μόνο να πούμε στο Θεό «θέλω να θεραπευτώ», πρέπει αυτό να το εκφράσουμε με έναν τρόπο πληρέστατο. Ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα έτσι χαρακτηριστικό. Εάν ένα παιδάκι θέλει να φάει ένα γλυκό το οποίο βρίσκεται μέσα στην κουζίνα σε ένα ντουλάπι ψηλά-ψηλά και δεν το φτάνει το παιδάκι, το να πει στη μαμά του «μαμά θέλω γλυκό», ίσως και να μην καταφέρει να πετύχει το ζητούμενο. Αν όμως πάει κάτω από το ντουλάπι και σηκωθεί στις μύτες των ποδιών και απλώσει τα μικρά του χεράκια και αρχίζει και χοροπηδάει και τσιροκοπάει και φωνάζει και λέει «θέλω γλυκό, θέλω γλυκό», έχει περισσότερες πιθανότητες να πετύχει αυτό το οποίο θέλει, ακριβώς γιατί το εκφράζει με μεγάλο δυναμισμό και με όλο του το είναι. Με κάθε κύτταρο της ύπαρξής του εκφράζει το θέλημά του. Και συγκινούνται και οι γονείς και αμέσως ικανοποιούν την επιθυμία του μωρού τους. Αλλά κατά τη στοιχεία βλέπουμε και εμείς ότι για να πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε, πρέπει να πείσουμε το Θεό ότι όντως το λαχταρούμε και το θέλουμε πραγματικά. Για να πείσουμε λοιπόν το Θεό ότι πραγματικά λαχταρούμε τη θεραπεία μας, το εκφράζουμε αυτό με 5 τρόπους, είπαμε με την πίστη, με την μετάνοια, με την προσευχή. Αυτά τα αναλύσαμε στις προηγούμενες εκπομπές. Σήμερα θα αναλύσουμε
με την πιστή τήρηση των εντολών όσων εις την ημετέραν δύναμη και η ανάλυση και η τήρηση των εντολών και συνθεώ, αν μας επιτρέψει ο Θεός και ζούμε, την επόμενη εκπομπή θα πούμε για την ελπίδα. Ο Θεός λοιπόν έκανε όλα αυτά που έκανε και πρόσφερε στον άνθρωπο όλα του τα δώρα. Ο άνθρωπος καλείται να οικειοποιηθεί αυτά τα δώρα. Καλείται να τα οικειοποιηθεί με την πίστη. Αλλά η πίστης πρέπει να εκφράζεται διέργων ενεργουμένη, λέει η Αγία Γραφή. Πρέπει να εκφράζεται ως συμμόρφωση σε αυτά που πιστεύουμε. Πιστεύει ο νους και η καρδιά του ανθρώπου στο Θεό και επειδή ακριβώς πιστεύει, εφαρμόζει κάποιες εντολές. Όποιος με αγαπά, λέει ο Χριστός, θα τηρήσει τις εντολές μου. Έτσι θα αποδείξει ότι όντως με αγαπά. Όποιος με αγαπά θα κάνει τα χατήρια μου. Θα μου κάνει το χατήρι να κάνει αυτό που του λέω. Η μετάνοια πάλι είπαμε τι είναι και πώς εκφράζεται, αλλά αν δεν ακολουθηθεί και από την προσπάθεια τήρησης των εντολών, δεν είναι ολοκληρωμένη. Πηγαίνουμε, μετανοούμε, κλαίμε, θρηνούμε για τα χάλια μας, για το κατάντημά μας, παρακαλούμε το Θεό να μας ιατρεύσει και ο Θεός μας δίνει ως φάρμακα τις εντολές και μας λέει αν θες να θεραπευτείς, πάρε αυτά τα φάρμακα. Εάν δεν τα πάρουμε αυτά τα φάρμακα δεν θα θεραπευτούμε όσο και αν κλαίμε και όσο και αν φωνάζουμε. Η μετάνοια είναι πραγματική όταν ακολουθείται και από την διάθεση για διόρθωση. Αλλά και η προσευχή, είχαμε πει την προηγούμενη φορά, δεν καρποφορεί από μόνη της και δεν βγάζει τους επιθυμητούς καρπούς εάν δεν συνδυάζεται με τις εντολές. Διότι από μόνη της η προσευχή μπορεί να αποτελέσει μία ψυχολογική εκτόνωση σε προσευχητικό ρυθμό και όχι μία πραγματική επικοινωνία με το Θεό. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος που προσεύχεται δεν κάνει και έναν αγώνα όσο μπορεί να τηρήσει τις εντολές του Χριστού, τότε δεν έχει αποτέλεσμα και η προσευχή του. Πολλές φορές μάλιστα συμβαίνει και το εξής. Αν ένας άνθρωπος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αγωνίζεται και προσπαθεί να τηρήσει τις εντολές, την ημέρα, τη νύχτα μάλλον, το βράδυ, στο τέλος της ημέρας που θα πάει να προσευχηθεί ενώπιον του Θεού, τότε θα νιώσει αισθητά την παρουσία του Θεού, θα νιώσει την προσευχή να πηγάζει από μέσα του ως χύμαρος, ως καταράκτης, ως ποταμός δυνατός. Αν όμως ένας άνθρωπος όλη την ημέρα ζει αντίθετα με το θέλημα του Θεού, την ώρα που θα πάει να επικοινωνήσει με το Θεό και να παρασταθεί μπροστά του και να προσευχηθεί, δεν θα μπορέσει και δεν θα καταφέρει τίποτα, δεν θα νιώσει, δεν θα αισθανθεί τη γλυκύτητα της παρουσίας του Θεού, δεν θα αισθανθεί το χάδι της στοργής του Θεού Πατέρα. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει άρρηκτη σύνδεση μεταξύ προσευχής και εντολών. Τα μυστήρια της Εκκλησίας μας μας δίνουν πλούσια τη χάρη του Θεού και μας τη δίνουν ολοκληρωτικά και τέλεια τη χάρη του Θεού, σε τέλειο βαθμό. Οι εντολές όμως, η εφαρμογή των εντολών είναι αυτή η οποία συντηρεί τη χάρη του Θεού, μας διατηρεί μέσα στις συνθήκες αυτής της καινούργιας ζωής που μας φέρουν τα μυστήρια και μας κάνει ικανούς να αυξάνουμε, να αφομοιώνουμε και να αυξάνουμε ακόμη περισσότερο τη χάρη του Θεού. Μάλλον, επειδή και άλλες φορές είπαμε ότι είναι τέλεια η χάρη που παίρνουμε από τα μυστήρια, να ενεργοποιούμε αυτή την τέλεια χάρη που κατοικεί μέσα μας και κρύβεται μέσα μας, να την φανερώνουμε, να την ενεργοποιούμε και αυτό αποκαλύπτεται στις εντολές. Όταν ένας άνθρωπος ζει σύμφωνα με τις εντολές, τότε πραγματικά ζει ανθρώπινα, τότε πραγματικά ο άνθρωπος αυτός ζει χαριτωμένα. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το να φτάσει στο σημείο ο Χριστός να μας δώσει εντολές είναι και λίγο προσβλητικό για μας. Δηλαδή φανταστείτε σε τι βάθος κακίας, σε τι βάθος αγνωσίας, σε τι μεγάλη απόσταση αμαρτίας και χωρισμού από το Θεό έφτασε η ανθρωπότητα, έφτασε ο άνθρωπος, ώστε να αναγκαστεί ο Θεός να μας υπενθυμίσει τα αυτονόητα. Δεν είναι προσβλητικό φεύγοντας
από το σπίτι το παιδί, να του πει ο γονιός, ξέρεις παιδάκι μου, και σε παρακαλώ πολύ, μην ξεχνάς να αναπνέεις εκεί που πας. Μα είναι αυτονόητο ότι θα αναπνέει. Το ίδιο προσβλητικό είναι που ήρθε ο Θεός και μας έδωσε εντολές. Διότι ακριβώς οι εντολές αυτές είναι υπενθύμηση του φυσιολογικού για μας τρόπου ζωής και ύπαρξης. Εμείς ακριβώς πλαστήκαμε για να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές. Κατά συνέπεια καταλαβαίνουμε ότι οι εντολές είναι η περιγραφή ενός τρόπου ύπαρξης, ενός τρόπου ζωής. Δεν είναι οι εντολές ένας τρόπος, ας πούμε, δικανικών σχέσεων. Πολλές φορές έχουμε πει σε αυτή την εκπομπή ότι έχουμε επηρεαστεί ως κοινωνία, ως θεολογία αν θέλετε, ως τρόπος σκέψης από τον δυτικό τρόπο σκέψης. Και αυτός ο επηρεασμός φαίνεται σε πολλά σημεία, φαίνεται ιδιαίτερα στο σημείο που αντιλαμβανόμαστε τις εντολές του Θεού. Δεν είναι οι εντολές του Θεού όπως πιστεύουν στην Δύση ένας ηθικός νόμος και κανονισμός στον οποίο, με τον οποίο πρέπει να συμμορφωθούμε. Δεν είναι οι εντολές του Θεού κάθος πρεπισμός. Δεν είναι οι εντολές του Θεού νομικές διατάξεις. Οι εντολές που μας δίνει ο Θεός ουσιαστικά είναι περιγραφή ενός τρόπου ζωής. Είναι θεανθρώπινες οι εντολές του Θεού. Γιατί, διότι όταν ο Θεός έγινε άνθρωπος, όταν αποκαλύφθηκε σε μας ο θεάνθρωπος Χριστός, ο τέλειος Θεός και ο τέλειος άνθρωπος, έζησε με τον τέλειο θεανθρώπινο τρόπο. Και η περιγραφή της ζωής του, το πώς σκέφτονταν, το πώς ενεργούσε, τι περιεχόμενο καρδιάς είχε, τι αγωνίες τον συνείχαν, πώς αντιμετώπιζε τα διάφορα θέματα και προβλήματα τα οποία αντιμετώπισε ενώ ζούσε εδώ κάτω στη γη, όλα αυτά περιγράφονται και μας δίνονται σε μας με τη μορφή των εντολών. Όταν είπε ο Χριστός «αγαπάτε τους εχθρούς», που είναι η ύψιστη εντολή την οποία μας έδωσε, αυτό το πράγμα το έκανε πρώτα ο ίδιος και τον βλέπουμε πάνω στο σταυρό να συγχωρεί αυτούς που τον σταύρωναν. Την ώρα του πόνου και της δοκιμασίας, του μεγαλύτερου πόνου που μπορεί να αντέξει άνθρωπος πάνω στη γη, δεν ξέρουμε αν υπήρξε άλλος άνθρωπος ο οποίος να ίδρωσε αίμα, όπως ίδρωσε ο Χριστός, τέτοιος πόνος, τέτοια αγωνία, τέτοια λαχτάρα για τη σωτηρία των ανθρώπων. Και όμως εκείνη τη δύσκολη στιγμή, αντί να βλέπει τα χάλια του, ας πούμε, και τη δυσκολία του και το μαρτύριό του, ο νους του ήταν προσιλωμένος στον πατέρα του, με τον οποίο συνομιλούσε, και η αγωνία του ήταν οι άνθρωποι που τον σταύρωναν να μην χρεωθούν αμαρτία. Συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν, δεν πειράζει. Δεν πειράζει που το έκαναν αυτό. Συγχώρεσέ τους εσύ, μην τους λογίσεις την αμαρτία αυτή. Μα φανταστείτε δηλαδή τι μέγεθος αγάπης. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όταν, για να μας δώσει μία εντολή ο Χριστός, και μάλιστα η εντολή του αυτή να έχει αιώνια ισχύ, να έχει τέτοια δύναμη η εντολή του αυτή που να 2000 χρόνια μετά να μεταμορφώνει ανθρώπους, πρέπει πρώτα το έζησε ο ίδιος σύμφωνα με αυτή την εντολή, τρόπο την να την ενεργοποίησε αυτή την εντολή και μετά μας την έδωσε. Γι' αυτό ακριβώς και ο Χριστός κρύβεται μέσα στις εντολές του. Και έτσι οι εντολές του Χριστού γίνονται τρόπος και μέθοδος θεογνωσίας. Όταν ένας άνθρωπος ζει σύμφωνα με τις εντολές, τότε γνωρίζει πραγματικά τον Χριστό. Ή ας το προσεγγίσουμε αλλιώς για να το καταλάβουμε πιο καλά. Εάν συγκατοικώ με έναν άνθρωπο και αρχίζω και ζω στο ρυθμό της ζωής της δικιάς του, ξυπνούμε την ίδια ώρα, τρώμε τα ίδια φαγητά, μοιραζόμαστε τα ίδια προβλήματα, φεύγουμε την ίδια ώρα από το σπίτι, γυρνάμε την ίδια ώρα, όλα αυτά, αυτό το πράγμα δεν με βοηθάει να τον καταλάβω καλύτερα. Εάν ζω τη ζωή τη δικιά του, δεν καταλαβαίνω καλύτερα τον άνθρωπο αυτόν. Κατά αναλογία και κατά αντιστοιχεία, το να ζω σύμφωνα με τις εντολές του Θεού είναι σαν να ζω τη ζωή του ίδιου του Θεού.
Και οι εντολές τις οποίες καλούμε να ζήσω, που δεν είναι πολλές, είναι μία. Αγαπάτε αλλήλους. Αυτή είναι η εντολή. Ή αν θέλετε δύο. Αγαπήσεις τον Θεό σου, με όλη σου την καρδιά, με όλη σου τη δύναμη της ύπαρξής σου και να αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Ή όπως το εξέφρασε ο σύγχρονος Άγιος Σοφρόνιος, αγαπήσεις τον Θεό μέχρι αυτομίσους και αγαπήσεις τον πλησίον σου μέχρι αυτολήθεις. Όλες οι άλλες εντολές είναι περιγραφή του τρόπου εφαρμογής της εντολής της αγάπης. Γι' αυτό ακριβώς και η εντολή αυτή της αγάπης αποτελεί κριτήριο αδιάψευστο για το ποια είναι η αληθινή εκκλησία. Πολλές φορές και εμένα με ρωτάνε και ίσως και εσείς να αναρωτιέστε, όντως η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η πραγματική? Τόσες θρησκείες υπάρχουν στον κόσμο. Δεν είναι υπερβολή να ισχυριστώ ότι μόνο εγώ έχω τη σωστή θρησκεία? Πώς θα καταλάβω αν είμαι στη σωστή θρησκεία ή όχι? Η απάντηση είναι η εντολή που έδωσε ο Χριστός, αγαπάτε τους εχθρούς. Αυτό είναι το ύψιστο κριτήριο και για να κρίνουμε εάν όντως είμαστε στη σωστή θρησκεία και για να κρίνουμε εάν όντως πορευόμαστε το σωστό δρόμο. Αυτή η εντολή που πρώτη φορά ακούστηκε από το στόμα του Χριστού δεν είχε ξαναακουστεί ποτέ και ούτε μπορούσε κανείς να το πει, ούτε μπορούσε να το διανοηθεί, ούτε μπορούσε να το εφαρμόσει. Αυτή η εντολή αποτελεί το ύψιστο κριτήριο για να δούμε εάν βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο και στη σωστή εκκλησία. Και βλέπουμε πραγματικά ότι μόνο μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία όχι απλώς κηρύτεται, ερμηνεύεται, εξηγείται και εμπνέεται ένα ήθος και ένα φρόνημα που μας οδηγεί στην αγάπη στους εχθρούς, αλλά φανερώνονται καρποί αυτής της προσπάθειας, οι Άγιοι, οι οποίοι όντως ήταν άνθρωποι που αγάπησαν τους εχθρούς τους. Έχει ένα πολύ ωραίο διάλογο ο Βιργίλ Γεωργίου, ένας Ρουμάνος Άγιος κληρικός, ο οποίος πήγε, λέει, μικρός που ήταν, πήγε στον πατέρα του και λέει «Μπαμπά, θέλω να γίνω Άγιος, τι να κάνω?» Και του λέει ο πατέρας του, ο πατήρ Κωνσταντίνος, ιερέας ήταν και μάλλον μάρτυρας της εκκλησίας μας, του λέει «Θα πρέπει να κάνεις ένα πράγμα». «Μόνο ένα πράγμα? Μόνο ένα». «Μα καλά, εγώ νόμιζα ότι θέλει να κάνω πάρα πολλά πράγματα για να γίνω Άγιος». «Όχι», του λέει, «δεν θέλει να κάνεις πολλά πράγματα. Ένα πράγμα πρέπει να κάνεις για να γίνεις Άγιος. Τι να κάνω? Να αγαπάς τους εχθρούς». Η Εκκλησία λοιπόν, η οποία παράγει, γεννά ανθρώπους που φτάνουν σε αυτό το ύψιστο σημείο της αγάπης, αυτή είναι η Εκκλησία που όντως έχει το Άγιο Πνεύμα. Διότι για να αγαπήσω τον εχθρό μου, ο οποίος με απειλεί με θάνατο, αυτός είναι ο εχθρός μου, ο οποίος με απειλεί με θάνατο, σημαίνει ότι εγώ δεν φοβάμαι το θάνατο. Για να μην φοβάμαι το θάνατο, σημαίνει ότι έχω γευτεί μία ζωή άλλης ποιότητας, την ζωή της αιωνιότητας. Αυτό που είπε ο Χριστός, ότι εγώ ήρθα για να έχετε ζωή και περισσόν έχετε, περίσσια ζωής, κάτι παραπάνω από ζωή να έχετε. Αυτό το πράγμα πρέπει ο άνθρωπος να το ζήσει, να το γευτεί, και αφού το γευτεί, πλέον νικά το φόβο του θανάτου, όχι ψυχολογικά ή τρόπον την, όπως οι ήρωες, ξέρω εγώ, που νίκησαν το, δεν φοβόταν να πεθάνουν για την πατρίδα τους, αλλά πραγματικά νικά το φόβο του θανάτου και έτσι μπορεί και αγαπά τους εχθρούς. Διότι αν δεν νικήσει το φόβο, αν δεν έχει γευτεί την αναστάσιμη ζωή, δεν μπορεί να αγαπήσει τους εχθρούς. Εμείς λοιπόν, μέσα στην Εκκλησία, βλέπουμε ότι κριτήριο της Ορθοδοξίας είναι οι εντολές και η τήρηση των εντολών. Οι εντολές είναι η περιγραφή του θεϊκού τρόπου ζωής όταν ο Θεός φτάνει στο επίπεδο του ανθρώπου και ζει μέσα στα ανθρώπινα πράγματα. Δεν είναι, πήγα μια φορά, θυμάμαι, στο γεροντά μου και του είπα «Κουράζουν οι εντολές και γιατί να εφαρμόσω τις εντολές και διαμαρτύρομαι που η Εκκλησία έχει εντολές». Και μου λέει «Διαμαρτύρεσαι
επειδή υπάρχει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Όπως υπάρχει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας για να ρυθμίζει την κυκλοφορία και για να μας προφυλάσει να μην σκοτωθούμε, με τον ίδιο τρόπο υπάρχουν και οι εντολές οι οποίες μας φυλάγουν. Δεν είμαστε εμείς που φυλάμε τις εντολές, οι εντολές φυλάγουν εμάς για να μην πεθάνουμε από την αμαρτία. Οι εντολές είναι ασφαλιστικές, είναι δικλείδες ασφαλείας. Φανερώνουν το θεϊκό τρόπο ζωής, είναι μέθοδος θεογνωσίας και λέει πολύ όμορφα ο Αββάς Ισαάκος Ήρος, κάτι πάρα πολύ ωραίο, λέει «Όπως από την παράβαση των εντολών ήρθε η πτώση, παρέβη ο Αδάμ την εντολή και έπεσε. Έτσι από την τήρηση των εντολών έρχεται η θεραπεία». Ο δε Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει πολύ όμορφα «Η θεραπεία, λέει, που γίνεται με τις εντολές είναι ήρεμη, είναι γλυκιά. Δεν υπάρχει μια επιθετική θεραπευτική αγωγή που ο Θεός θα την έκανε πάνω μας χωρίς τη συμμετοχή μας. Όπως είναι, ας πούμε, η εγχείρηση. Σε ναρκώνουν, δεν συμμετέχεις πουθενά, σε σφάζουν, σε κόβουν, σε ράβουν, σε τακτοποιούν, σε συναρμολογούν και σηκώνεσαι χωρίς να συμμετέχεις, σου κάνουν ό,τι θέλουν και γίνεσαι καλά. Ο Θεός με πολύ ευγένεια δίνει τις εντολές ως φάρμακα και θέλει και τη δικιά μας συμμετοχή. Αυτή είναι μια ήπια θεραπευτική, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Οι εντολές λοιπόν είναι φάρμακα τα οποία θεραπεύουν τον άνθρωπο από τις συνέπειες της πτώσης. Καθαρίζουν την ψυχή του ανθρώπου. Ο Άγιος Σοφρόνιος παρακαλούσε και έλεγε στο Θεό να γίνουν οι εντολές του Θεού ο μόνος νόμος όλης της υπάρξεώς μου προς κέρουται και αιωνίου. Να αφομοιωθεί τόσο πολύ ήθελε το πνεύμα των εντολών που να είναι η εφαρμογή των εντολών η φυσική αντίδραση της καρδιάς σε οποιοδήποτε πνευματικό ερέθισμα. Οι εντολές να είναι ο φυσικός τρόπος έκφρασης του ανθρώπου. Είναι ο φυσικός τρόπος έκφρασης. Αυτόν τον άνθρωπο που περιγράφεται στις εντολές είναι ο άνθρωπος έτσι όπως, όχι απλώς όπως τον θέλει ο Θεός, αλλά όπως πραγματικά είναι πλασμένος για να ζήσει ο άνθρωπος. Αν αρχίσουμε λοιπόν να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές, που είπαμε οι εντολές είναι να αγαπάμε το Θεό με όλη μας την καρδιά και να αγαπάμε τον πλησίον μας όπως αγαπάμε τον εαυτό μας, σαν να ήταν ο εαυτός μας, να νιώθουμε τον πλησίον μας όπως νιώθουμε τον εαυτό μας, τότε αυτές οι εντολές είναι αυτό που μας ταιριάζει, είναι αυτό για το οποίο είμαστε πλασμένοι να ζήσουμε. Οι εντολές, ας πούμε, είναι οι οδηγίες λειτουργίας του ανθρώπου. Πώς κάθε μηχάνημα έχει οδηγίες λειτουργίας και άμα δεν τις λάβουμε υπόψη μας υπάρχει κίνδυνος αντί να το μηχάνημα να το χρησιμοποιήσουμε και να το χαρούμε, να το καταστρέψουμε και να στεναχωρεθούμε. Έτσι και ο άνθρωπος έχει λειτουργίες χρήσης. Οι λειτουργίες χρήσης του ανθρώπου είναι οι εντολές και αν δεν ζούμε σύμφωνα με τις εντολές, αυτοκαταστρεφόμαστε. Ευχηθείτε κι εσείς για μένα και εγώ εύχομαι για σας να μας αξιώσει ο Θεός να ζήσουμε ζωή σύμφωνα με τις εντολές Του, να ζήσουμε τη ζωή της αγάπης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε ο Θεός μαζί σας.